ψήφισες. Εμείς οι εργαζόμενοι καθαριότητα στο Υπουργείο Οικονομικών που για πολλά χρόνια με συνεχόμενες συμβάσεις δουλεύουμε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών λήγουν 31 Μαρτίου και δεν ανανεώνονται. Μας πετούν στην ανεργία. Σε περίοδο πανδημίας με πολλά χρόνια δουλειά από 18 χρόνια και κάτω βρεθήκαμε ξαφνικά στερημένο προσόντο. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι η δικαίωσή μας. Δεν ζητιανεύουμε, δεν ζητάμε το παράλογο, ζητάμε το αυτονόητο, τη συνέπεια της δουλειάς μας. Η επιβίωσή μας είναι δικαίωμά μας. Η εργασία μας είναι και αυτό αναφέρεται το δικαίωμά μας. Να είμαστε εδώ να αγωνιστούμε για να πάρουμε απάντηση στην οριστική λύση για τις 150 εργαζόμενες και εργαζομένες σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα δεχτούμε να αποχωρήσουμε από την εργασία μας. Δεν ζητάμε να πάρουμε το ψωμί κανενός. Ζητάμε την εργασία, τη συνέχεια της δουλειάς μας. Όχι λοιπόν στις απολύσεις των καταρρυφθιών του Υπουργείου Οικονομικών. Όχι στο άδικο, όχι στην ανεργία. Όχι τις απολύσεις των συμβασιούχων. Όχι τις απολύσεις των συμβασιούχων. Την άρεσε την αλέπησε. Την ώρα που όλοι οι χώροι δουλειάς σε όλη την Ελλάδα δουλεύουν με μειωμένο προσωπικό στην καθαριότητα. Τα σχολεία, οι σχολές, τα νοσοκομεία, οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα υπουργεία απολύουν καθαριστές και καθαρίστριες. Είναι ένα έσχος διαχρονικό, αντιλαϊκό, βαθιά λέμε αντιλαϊκό, αλλά πρέπει, οφείλουμε να πάρουν την απάντησή τους. Φτάνει πια η κοροϊδία. Ας τοποθετήσουν καθαριστές και καθαρίστριες που μας έχουν ξελιγώσει με χιλιάδες τετραγωνικά στην πλάτη μας με τόνους χημικών, με τόνους χλωρίνη. Και δεν φτάνει αυτό, μας λένε ότι μέχρι εδώ είσαι. Πρέπει να απαντήσουμε, οφείλουμε να απαντήσουμε και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες απαντάμε, αλλά ειδικά σήμερα, όταν πολλά χρόνια, αιώνες πίσω, δώσαν απάντηση οι γυναίκες του Μόξου, δώσαν ηχηρή απάντηση. Ότι όταν το αποφασίσουν, οργανωθούν στα σωματεία τους, έχουν και πολλή δουλειά να κάνουν και πραγματικά πετυχαίνουν. Δεν το βάζουμε κάτω. Σπάμε τη σιωπή μας. Σπάμε το φόβο που υπάρχει με τις χώρες δουλειά. Ενανόμαστε με τα σωματεία μας, με τους εργάτες, τον υπόλοιπο λαό που δυνοπαθεί σήμερα και απαντάμε ότι φτάνει πια, δεν θέλουμε άλλο. Μπορούνε να δώσουν λύσεις, δεν θέλουν να τις δώσουν, εμείς θα τις επιβάλλουμε. Σας καλούμε το απόγευμα, 5.30 ώρα, στα προπήλαια που Σωματεία και Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας πήραν απόφαση να απαντήσουν σε όλη αυτή τη βαρβαρότητα. Φίλες και φίλοι, συναδέλφες και συνάδελφοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, σήμερα, 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, της Εργαζόμενης Γυναίκας, είσαστε στον δρόμο και αγωνίζεστε για τα δικαιώματά σας, για το βασικό κοινωνικό δικαίωμα της εργασίας, της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, που δεν μπορεί κανένας να σας το πάρει. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σας κρατάει σε ομοιρία. Το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα, γυναίκες όπως είστε εσείς και σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους άντρες συναδέλφους τους στα υφαντουργεία, στα ραφτάδικα, στα εργοστάσια σπίρτων παλιότερα. Και κάνανε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους, όπου είχαν αποτελέσματα.
Και όπως είχε πει το 1875 μια συνδικαλίστρια από Επιτροφή Απεργιακή Εργοστασιακή που ήταν μόνο γυναίκες, άντρες και γυναίκες τις είχαν εκλέξει. Οι εργοδότες ζουν χωρίς τα κέρδη τους. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μια μπουκιά φαΐ. Δεν είναι ελαστικό το νίκη που πρέπει να πληρώσουμε. Δεν είναι ελαστικό τα αλεύρι και τα κάρβουνα. Σαν Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας θυμάμαι όλους τους αγώνες των γυναικών, των προηγούμενων, των τωρινών, εσάς, των επόμενων. Δεν ανεχόμαστε τίποτα λιγότερο από την πλήρη κάλυψη των αναγκών μας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτό που θα εξασφαλίσει την ισοτιμία μας. Τα καλυμμένα στόματα έχουν και φωνή και δύναμη ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν, αυτά που μας αξίζουν και μας θερούν από τα παράσιτα. Όλες και όλοι σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στην πορεία τη μεγαλειώδη στη συγκέντρωση αυτή που θα τους δείξουμε ότι έχουμε και φωνή και δύναμη και ότι οι αγώνες που δίνονται, καταπιούνται και με πείσμα και με αποφασιστικότητα και κυρίως με την συλλογική οργάνωση των αγώνων.